σκοπός βέβαια να δημιουργηθεί δεύτερη μονάδα της Μελίτης και να πάμε σε μια ρύθμιση όλου του project. Ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις εξελίξεις? Πρώτα απ' όλα, δεν τοποθετούμαστε σε κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει. Να το δούμε. Έτσι, η σοβαρότητα αυτό επιβάλλει. Να δούμε τι είναι αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, τι περιγράφει, ποιοι είναι οι όροι και ποιος είναι ο τρόπος. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Σήμερα δε που υπογράφεται αυτό το μνημόνιο συνεργασίας για το Μελίτη 2 ανάμεσα στη ΔΕΗ και στην Κινέζικη εταιρεία, χωρίς να ξέρουμε ακόμα τους όρους ή τη μετοχική διασπορά και ποιος θα έχει τον έλεγχο και ποιος δεν έχει τον έλεγχο, πάντως είναι μια φάση ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Θυμάμαι όμως πριν από 2 χρόνια ότι για τη δημιουργία της μικρής ΔΕΗ είχε ξεσηκωθεί ο τόπος, χάθηκαν 2 χρόνια και χάθηκαν και 5 δις που θα είχαν πέσει ήδη στην περιοχή. Σήμερα ξεκινάει μία διαδικασία συνεργασίας με μία κινέζικη εταιρεία που για να ολοκληρωθεί θα θέλει άλλα 2 χρόνια διαπραγματεύσεων, διαβουλεύσεων, ανέβρεση του τρίτου εταίρου, περιγραφή των όρων και των συμμετοχών και. Άρα χάσαμε 2 χρόνια, χάσαμε 5 δις που θα είχαν πέσει στην περιοχή, χάσαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε τον τόπο έτσι όπως έπρεπε, μόνο από πολιτικές ιδεολειψίες. Ξέρετε, στην οικονομία, πολλές φορές το ξεχνάμε οι Έλληνες. Ένα βασικό μέγεθος είναι ο χρόνος. Έχει σημασία μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Είναι και το χαμένος χρόνος σε μια επένδυση. Προφανώς ο κύριος Οικονόμου, γιατί για το ασφαλιστικό θέλω να ρωτήσω. Είπατε πως υπάρχει μια μεγάλη μαύρη τρύπα στα ασφαλιστικά ταμεία 2,5 δις. Και η πρότασή σας από την άλλη είναι πρόταση βιωσιμότητας για τα επόμενα 50-60 χρόνια. Με ποιο τρόπο αυτές οι μαύρες τρύπες μπορούν να καλυφθούν άμεσα? Κοιτάξτε, όσο υπάρχει κυβέρνηση Τσίπρα, δεν υπάρχει σωτηρία για το ασφαλιστικό σύστημα με την προσέγγιση που κάνει. Είναι δημοσιονομική προσέγγιση, προσπαθεί να καλύψει τα κενά και τις δημοσιονομικές αστοχίες από το τρίτο μνημόνιο και που έχει υπογράψει και μετά και βρίσκει εύκολο κομμάτι στο προπολογισμό το συνταξιοδοτικό. Γιατί είναι, όπως γνωρίζετε, ήταν 28 δισεκατομμύρια το 2015, θα πάει στα 26, έχει κόψει 2 δισεκατομμύρια που σας είπα. Εκεί βρίσκει ψαχνό, θεωρεί ο κ. Τσίπρας, βρίσκει εύκολο τρόπο. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν λύνεται το θέμα έτσι. Το θέμα καταρχάς δεν λύνεται με το μεγάλο ασφαλιστικό ταμείο. Έκλεισε τον ΟΓΑ, οι αγρότες θα πληρώσουν 300% παραπάνω εισφορές. Τα έχουμε τώρα εδώ πέρα οι λογαριασμοί και ο κόσμος θα φρίξει και δεν ξέρω αν θα μείνει άνθρωπος να είναι στην αγροτική οικονομία και στην αγροτική παραγωγή με επάγγελμα αγρότης μετά τις νέες εξελίξεις, ασφαλιστικό, φορολογικό, στο αγροτικό τομέα. Κλείνει τον ΟΕ, κλείνει τα ασφαλιστικά ταμεία των επιστημόνων. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να αντέξει ο άλλος στο γραφείο του, είτε είναι δικηγόρος, είτε είναι γιατρός, είτε μηχανικός, με αυτές τις ασφαλιστικές φορές που έχει βάλει ο Κατρούγλος και όλα αυτά, γιατί θέλει να λέει προπαγανδιστικά ότι δεν κόβει τις κύριες συντάξεις. Μεγάλος μύθος. Ο νέος συνταξιούχος, για το αυτό χρόνο δουλειάς, 30% χάνει μετά τον Ιούνιο, μετά τον Μάιο που ψηφίστηκε ο νόμος. Για τον αυτό χρόνο, για την ίδια δουλειά, μόνο γιατί θα πάρει τη σύνταξή του μετά τον Μάιο, μετά τον νόμο του Κατρούγκαλου. 30% θα χάσει την κύρια σύνταξή του, πέρα τις εισφορές που έχει βάλει κλπ. Εμείς έχουμε την εκτίμηση ότι πρέπει να υπάρχουν επαγγελματικά ταμεία, πρέπει τα επαγγελματικά ταμεία έχουν την ανταποδοτικότητα μέσα, το αναδιανοητικό στοιχείο της ασφάλισης το εξασφαλίζει η Εθνική Σύνταξη, αλλά να μην πούμε στην περιγραφή της αρχιτεκτονικής, γιατί σήμερα θα κάνουμε η δήλωση και με πολύ χαρά να σας δούμε να κάνουμε ειδική κουβέντα για το θέμα. Απλά για το προηγούμενο που ρωτήσατε για τη ΔΕΗ, είχαν ονοματεπώνυμα αυτοί που καταργάζανε για ξεπούλημα στη Φλόρινα, στην Κοζάνη και από εδώ και από εκεί. Αυτή η λαλίστα τη συνδικαλιστές, δεν αφήνει τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οι συνδικαλιστές αυτοί, τώρα τι λένε, δεν είναι για ξεπούλημα? Αν αύριο έρθει η Νέα Δημοκρατία και συνεχίσει αυτή την πολιτική, θα ξαναθυμηθούν τα ξεπούληματα? Γιατί εγώ υποπτεύομαι ότι
στις επόμενες εκλογές που δεν θα είναι και πολύ μακριά, αναλάβει ο Μητσοτάκης και προχωρήσει τα επενδυτικά σχέδια για μια εξαρτητικό της ΔΕΗ, θα ξανακούσουμε φωνούλες για ξεπουλήματα αγωνιούντων για τη δημόσια περιουσία που τώρα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ονοματεπώνυμα, να δούμε ονοματεπώνυμα πλέον. Τοπικά και κεντρικά. Σήμερα είναι μονόδρομος, αυτό ακούσαμε. Τι? Είναι μονόδρομος. Ενώ πριν δύο χρόνια δεν ήταν μονόδρομος, υπήρχε ένας άλλος δρόμος, τον οποίο δεν ακούσαμε ποτέ. Ούτε δεν τρέπονται κάποιοι όμως. Άρα μάλλον δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Η έννοια της ντροπής δεν υπάρχει. Λοιπόν, Ράδιο Φλόρινα και ο κύριος Αφινιώχη. Ο κύριος Τρανταφυλλής από τον παρατηρητή. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις σας, προσπαθώντας να διακρίνω κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλετε να παρουσιάσετε ή να πείτε σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία, από αυτό που υπήρχε με την κυβέρνηση Σαμαρά, με τον κύριο Σαμαρά ως πρόεδρο. Για μας είναι, ασχοληθήκατε με μια γενικότητα, χωρίς να βάλετε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Μας είχε πει προηγούμενη φορά που ήρθε η κυρία Αντωνή ότι σύντομα θα έχετε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αναλυτικό και αναπεριφέρεια. Σήμερα δεν το βλέπουμε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη στιγμή θέσεις για τα τοπικά ζητήματα, τα κοντρά, για τη Δυτική Μακεδονία. Η ενέργεια, το περιβάλλον, τα πανεπιστήμια. Ανέφερε ο κ. Αντωνιάδης στη Σχολή Βαλκανικών Σπουδών που έφυγε και δεν ξαναγύρισε. Θα συνεχιστεί η συρρήκνωση του Πανεπιστημίου. Τι θα γίνει με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η βασική θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι για την ενέργεια. Θα πάμε σε ιδιωτικοποιήσεις, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή με τους Κινέζους. Θα πάμε στη μικρή ΔΕΗ, όπως ήταν το αρχικό σας σχέδιο, πριν δύο χρόνια. Αυτά περιμέναμε σήμερα να δούμε. Κάτι πιο χειροπιαστό. Χαίρομαι για την ερώτησή σας. Χαίρομαι για την ερώτησή σας. Θέλω να σας πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, δεν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Εμείς περιγράφουμε ορισμένες αρχές. Τον οδικό χάρτη, το συνολικό εθνικό χώρο, οδικό χάρτη θα τα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πηγαίνοντας προς τον χρόνο των εκλογών, θα υπάρχει και ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση. Αν σήμερα η Νέα Δημοκρατία έβγαζε ένα πρόγραμμα, θα ήταν μια αποτύπωση των αναγκών του σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν αύριο, ώστε να είναι επίκαιρες μέχρι την ημέρα των εκλογών. Δηλαδή, κύριε Βαρβιτσιώτη, εσείς κινείστε χωρίς πρόγραμμα αυτή τη στιγμή. Περιμένετε. Αφήστε το χωρίς πρόγραμμα. Δημιουργούνται κάθε μέρα καινούργια τετελεσμένα. Κάθε χρόνο παραμονής και κάθε ώρα παραμονής αυτής της κυβέρνησης δημιουργεί καινούργια τετελεσμένα. Για το θέμα της ενέργειας, εμείς είχαμε προχωρήσει την επιλογή, την πολιτική επιλογή της μικρής ΔΕΗ. Σήμερα, αν προχωρήσει η κοινοπραξία με τους Κινέζους και βάλει τη Μελίτη 2 εκεί, η μικρή ΔΕΗ πάβει να ισχύει ως πρόταση. Δεν μπορείς να επιστρέψεις στον χρόνο, αν αναλάβει ΔΕΗ η χώρα διεθνείς δεσμεύσεις. Άρα λοιπόν είναι μια μεταλλασσόμενη πραγματικότητα και απέναντι στη μεταλλασσόμενη πραγματικότητα η εξειδίκευση έρχεται ανάλογα με το σημείο στο οποίο θα αναλάβουν την κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως βασικές αρχές. Και οι βασικές αρχές είναι ότι εμείς δεν πιστεύουμε στη διόγκωση του κράτους, στο επίπεδο ιδιαίτερα της γραφειοκρατίας, πράγμα το οποίο πιστεύει αυτή η κυβέρνηση. Εγώ θα σας πω ένα χαρακτηριστικό πράγμα το οποίο το περιμένω από την κυβέρνηση τη σημερινή. Ο κύριος Αποστόλου, λαλίστατος όλη την προεκλογική περίοδο και πριν από αυτή, μας έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάσει το καινούργιο του μεγάλο σχέδιο για την τόνωση της αγροτικής παραγωγής. Ως ορίζοντα παρουσίαση αυτού του προγράμματος είχε θέσει τον Απρίλιο του 2015. Από τον Απρίλιο του 2015 έχετε ακούσει ποιο είναι το σχέδιο με το οποίο βαδίζει η σημερινή κυβέρνηση απέναντι στον αγροτικό τομέα. Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει κουβέντα. Εμείς έχουμε και εξειδικευμένα σχέδια, όπως ξέρει πολύ καλά ο Βασίλης, έχουμε το θέμα του ασφαλιστικού και του εργασιακού και το θέμα
του αγροτικού, όμως εντάσσονται σε ένα συνολικότερο πλαίσιο. Και αυτό το συνολικότερο πλαίσιο έχει να κάνει με άξονες και αρχές. Αυτές θα παρουσιάσει ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, ο Σαββατοκύριακο, και πάνω σε αυτές θα μπορούμε να δομήσουμε. Θέλω να κλείσω με ένα πολύ μικρό έτσι, πολιτικό σχόλιο. Πολλές φορές περιμένουμε από την αντιπολίτευση και ζητάτε από τη Νέα Δημοκρατία να έχει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση μέχρι και σε λεπτομεριακά τοπικά ζητήματα που αφορούν ενδεχομένως και τις τοπικές αρχές. Την περιφέρεια, δήμο, για πάρα πολλά από τα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε, αρμόδια δεν είναι κεντρική εξουσία, είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Και θα πρέπει να ζητάτε λογαριασμό από τα πρεπραγμένα των τοπικών αρχόντων σε σχέση με τις δεσμεύσεις. Συζητούσαμε χθες με το Στάθη, έτσι, σε βάθος το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Όταν εξισώσαμε τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης, με βασικό στόχο να χτυπήσουμε τη λαθρεμπορία και το πετύχαμε, πετρελαίο, ξεσηκώθηκε ο κόσμος όλος. Πέρυσι, που ίσχυε ακόμα ο ενιαίος φόρος κατανάλωσης, το πετρέλαιο στο νοικοκυριό, ιδιαίτερα της Φλόρινας, το οποίο κατά 80% επιδοτήτο, ήταν φθηνότερο από ό,τι το πλήρωνε το 2009. Φέτος θα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Ιδιαίτερα επιβαρημένο. Έχουν φύγει από το καθεστώς προστασίας η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, δεν έχει επιστροφή. Αυξάνεται ο ειδικός φόρος από την 1η-1η-17 για το χιλιόλιτρο και επιστρέφουμε σε μια εποχή ακριβής επιβάρησης του πετρελαίου, παρότι το πετρέλαιο είναι στα μισά, το βαρέλι κοστίζει μισά από την κόστιση της Σαμαρά. Εχθές ήταν στα $47 το βαρέλι και εμείς το αφήσαμε στα 90. Και όμως ήταν ακριβότερο στον καταναλωτή της Φλόρινας. Κάνει καλό στην υγεία αυτό. Αυτό. Ναι, εφαρμοσμένη πολιτική. Αν ζει στην Αθήνα, όχι στην Αυτό είναι. Εφαρμοσμένη πολιτική. Εφαρμοσμένη πολιτική. Αν η κοινωνική. Που ήθελε το χρόνο της για να αποδειχθεί πόσο σωστή ήταν και πόσο λάθος είναι η σημερινή προσέγγιση. Ό,τι και να σας έλεγα πριν από 2 χρόνια, θα ήμουν σε αυτή την αίθουσα με αυτούς τους άνθρωπους απέναντι και θα με πυροβολούσαν όλοι για το πετρέλαιο θέμα σας. Ακόμα και οι δικαιούχοι ξέρουν πολύ καλά ότι την περσινή χρονιά τα λεφτά την επιστροφή την παίρνανε μετά από 5 μήνες και 6 μήνες. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα είχαν βγάλει, τα είχαν στερηθεί, δεν τα είχαν στην τσέπη και πήραν τα λεφτά όταν πλέον τα χρειαζόντουσαν. Τα χρειαζόντουσαν πάντοτε, αλλά δεν τα χρειαζόντουσαν με την έννοια του έγκαιρου, του επίκαιρου. Οι δικαιούχοι τώρα είναι το 30% του πλήθους. Αυτό ήθελα να πω, επειδή κατάγομαι από το διπλανό νομό και φεύγουμε στη Καστοριά, το μείζον ζήτημα, όπως είπε ο κ. Ζαριζιώτης, θυμάμαι ότι τα προηγούμενα 2,5 χρόνια για τις περιοχές μας είχαμε πετρέλαιο θέρμανσης. Όσον αφορά με μεγαλύτερη, όπως είπε, διπλάσια τιμή του βαρελίου, ο ειδικός φόρος ήταν 23 λεπτά και επιστρέφαμε 35 λεπτά το λίτρο. Στο 80% των οικογενειών, του πληθυσμού των 2 περιοχών. Είχαμε τρέξει για να ενταχθούμε στην πρώτη ζώνη και η επιδότηση ήταν 35 λεπτά. Τώρα, μειώθηκε κατά πολύ, νομίζω έχει φτάσει στα 15 λεπτά η επιδότηση. Έχει αυξηθεί κι άλλο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και οι δικαιούχοι επίσης μειώθηκαν. Γιατί εμείς είχαμε φορολογικό εισόδημα για τους δικαιούχους να φτάνει μέχρι και το 43.000. Μπορούσε να είναι δικαιούχος. Σήμερα νομίζω έχει φτάσει ούτε 20. Φτάσει 20. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο δύσκολο σημαίνει. Και αυτή είναι η κοινωνική, η κατάρρευση μάλλον του μύθου της κοινωνικής ευαισθησίας του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Δάμα. Εγώ θα ολοκληρώσω το κύκλο, την έθνη. Αναφέρατε και οι τρεις σας, το κύριο θέμα που θέσετε ήταν το θέμα της ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία, που θα ρίξει και το αντιληφθήκατε τώρα, θα ρίξει και έγινε τώρα το ποσοστό της ανεργίας στο 75% και το 78% στη Φλόρινα. Εσείς, κυρία Αντωνία, ειδικά που είστε από τη Δυτική Μακεδονία, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα τελευταία 10 με 15 χρόνια το ποσοστό της ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία και δει στη Φλόρινα είναι πάνω από το 60% και δει στους νέους ανθρώπους. Γιατί δεν πράξατε κάτι τα προηγούμενα χρόνια ώστε να μην έχουμε αυτό το ποσοστό της ανεργίας τώρα και τι άλλαξε τώρα που θα κάνετε για να μειωθεί αυτό το ποσοστό της ανεργίας? Δεν είναι κάτι που τώρα το είδαμε, επειδή τώρα το ανεβάσανε ως θέμα ότι η Δυτική Μακεδονία έχει πρωτιά στην ανεργία. Θα σου δώσω το... Ήσασταν κυβέρνηση και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν κάνατε κάτι τότε. Κυβέρνηση, αν θυμάστε καλά, ήμασταν μέχρι το 9, το θυμάστε. Θυμάμαι, πάρα πολύ καλά, 20 χρόνια. Τότε η ανεργία είχε πέσει σε μονοψήφιο αριθμό. Εδώ στη Φλόρινα. Όχι εδώ στη Φλόρινα, σε μονοψήφιο. Στη Φλόρινα και στη Δυτική Μακεδονία, άνω το 60% ήταν τα τελευταία 15 χρόνια. Τώρα δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Επίσημα στοιχεία. Όντως είναι μεγάλη και στην περιοχή τη δικιά μα και στην περιοχή τη Φλόρινα. Αλλά το πιο σημαντικό, αυτό που είπαμε και προφανώς δεν έγινε αντιληπτό, είναι ότι αυτό που προσπαθούμε ως Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή στις επισκέψεις μας να επισκεφτούμε όλες εκείνες τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του κάθε τόπου, προκειμένου αύριο να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητά τους, την εξωστρέφειά τους, την ανάπτυξη αυτών των τοπικών επιχειρήσεων, προκειμένου να συμβάλλουν όλες αυτές στην δημιουργία, όπως είπε και ο κύριος οικονόμου, θέσεων εργασίας. Νέων θέσεων εργασίας. Είναι ένα στοίχημα δύσκολο, όντως, αλλά υπό την με καθοδήγηση και ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει βάλει βασικό στόχο μέσα από την επιχειρηματικότητα στη δημιουργία 120.000 θέσεων εργασίας κάθε χρόνο, να πετύχουμε αυτό το δύσκολο στόχο. Να πω ένα υποσχέσεις, όπως είπαμε, δεν θα δώσουμε, όπως δώσαν οι άλλοι. Αυτό βλέπουμε ότι κάνουμε μια καταγραφή όλων των υγιών κοινωνικών δομών, επιχειρηματικών, παραγωγικών δομών σε κάθε περιοχή. Δεν μου απαντήσατε όμως, κύριε Αντώνιο, το τι κάνετε τόσα χρόνια. Μου λέτε το τι κάνετε τώρα, το τι σχεδιάσετε να κάνετε τόσα χρόνια. Θα μας επιτρέψετε, είμαστε τρεις, να τοποθετηθούμε και τρεις. Τόσα χρόνια γιατί δεν κάνατε κάτι. Να σας πω ένα παράδειγμα, αγαπητή μου κυρία. Εχθές επισκεφτήκαμε το αγροτικό συνεταιρισμό Πελεκάνη. Έχει τρία. Παράγει φασόλια. Έχει 36 αγρότες οι οποίοι συμμετέχουν και καμιά δεκαριά άτομα προσωπικό. Ένα κίνδυνο μας επισήμανε. Ότι του χρόνου μπορεί να μην έχει φασόλια. Γιατί είναι τέτοιο ο τρόπος με τον οποίο φορολογεί το αγρότης με την νέα εμπνεύσεως πολιτική, ώστε ένας υγιής, εξωστρεφής, δυναμικά αναπτυσσόμενος αγροτικός συνεταιρισμός να αναγκαστεί να κλείσει από έλλειψη προϊόντος, γιατί η κυβερνητική πολιτική είναι τέτοια ώστε το φορολογικό σύστημα που επέβαλε στους αγρότες να μην τους υφέρει να πουλήσουν τα φασόλια στον αγροτικό συνεταιρισμό. Και βέβαια, μια εξωστρεφής επιχείρηση να οδηγήσει 46 πλέον ανθρώπους και πολλά νοικοκυριά σε ανεργία. Αυτό είναι ο στόχος. Οι θέσεις δουλειάς δεν έρχονται από τον Άρη. Οι θέσεις δουλειάς, αυτές που υπάρχουν, πρέπει να έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που να τους βοηθάει να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν. Και ένας αγροτικός συνεταιρισμός, πρότυπο κατά εμάς, που είναι στη μέσο υγιής βάσης, που θέλει να αναπτυχθεί με ίδια κεφάλαια, όχι μόνο να μην κλείσει, αλλά να αναπτυχθεί και να υλοποιήσει
τα σχέδια. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ότι στρεβλώσει την αγορά εργασίας υπάρχουν. Και ότι περιοχές της αγοράς, όπως η Δυτική Μακεδονία, η οποία είχε αναπτυχθεί όλες τις προηγούμενες δεκαετίες με βάση τον ενεργειακό πυλώνα, υποβαθμίζοντας τις υπόλοιπες παραγωγικές δράσεις, δεν είχε προσεχθεί ή δεν είχε αντιμετωπιστεί το θέμα της ανεργίας και της οικονομικής ανάπτυξης. Γι' αυτό και σήμερα δεν πήγαμε εμείς στη ΔΕΗ. Πήγαμε σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις που πιστεύουμε μέσα από τις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί και η τοπική οικονομία και η εξωστρέφεια. Βασίλη. Πραγματικά μέχρι το 2009 είχαμε μονοψήφια νούμερα στην ανεργία. Ο μνημονιακός κύκλος εξφενδόνησε τα ποσοστά ανεργίας και πιάσαμε και 27%. Ένα τρελό φορτηγό σε μια πορεία διαολεμένη η οποία συμπαρέσυρε λόγω της κρίσης και της ύφεσης. Χάθησαν πολλές θέσεις εργασίας, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείσανε. Αλλά αυτό ήταν το 27% το οποίο ήταν το σημείο που συγκρατήθη η ανεργία. Φτιάξει να απομακρυνθεί το 2014. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Ποια είναι η παρέμβαση του οργανωμένου κράτους, της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης για την αποκλιμάκωση. Ανοίγει, δίνει κίνητα, ανοίγουν δουλειές, ανοίγουν επιχειρήσεις, μπαίνει μέσα κόσμος, δουλεύει. Π.χ. άκουγα τον κύριο Τσίπρα το Σάββατο και λέει οι 4.000 λέει, εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν γίνει 2.000 λέει. Για τους 2.000 αυτούς λέει από την κρίση λέει δεν θα κλάψετε. Θα κλάψετε λέει για τους 2.000 που δημιουργώ εγώ ως κυβέρνηση.